Μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού εξαντληθούν όλα τα ενδικά μέσα στην Κύπρο, είναι αποφασισμένη να φτάσει η οικογένεια Παπακώστα για την τιμωρία των ηθικών αυτούργων, που όπως υποστηρίζει, ευθύνονται για την πρόκληση θανάτου του αγαπημένου τους προσώπου. Ναι, και θα, εάν οι νομικοί σύμβουλοι μας συμβουλεύσουν ότι υπάρχουν εθνέτες, δώστε το κάτω. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει ως εδώ. Και παραλαμβάνω, κύριε Μαουζάκη, σας είχα διαβάσει προηγουμένως το τι αναγράφει ένα από τα τρία ιατροσυμβούλια, έτσι. Και νομίζω ήταν, είναι ξεκάθαρο ότι η συνεχής παραμονή αυτού του ανθρώπου εδώ που είναι θα του στοιχίσει τη ζωή. Και αναμένουμε ακόμα από τον Μάρτιο, και θα το λέω μέχρι να το πάρω, την απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα. Και το κύριο Γενικό Εισαγγελέα δεν μας απάντησε ακόμα. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Η οικογένεια Παπακώστα θα αναλώσει όλες τις δυνάμεις για να χυθεί άπλετο φως στα παρασκήνια και προσκήνια που οδήγησαν στο θάνατο του Κώστα Παπακώστα, έναν θάνατο που ισοδυναμεί σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια με πολιτική δολοφονία εκ μέρους των όσων ποικίλο τρόπος εμπλέκονται. Επίσης, για την οικογένεια δεν αποτελεί δικαιολογία η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την απονομή χάρη τους. Το αυτονόητο που δίδεται σε οποιονδήποτε άνθρωπο λόγω ανήκει στις βλάβες της υγείας του. Ακόμα δίδεται και σε δικτάτορες και σε κακούργους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον τελευταίο περίοδο της ζωής τους αυτήν την κατάσταση. Δεν το έκαμε ο Πρόεδρος. Τώρα να μου λέει εκεί, παρόλη τη συμπάθεια που του έχω, ότι έθελε ο ίδιος αλλά δεν τον άφηγε ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν νομίζω ότι προσυδειάζει προς το αξίωμα του. Η μητέρα των αδικοχαμένων διδήμων της έκρηξης στο Μαρί, σε παρέμβασή της στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, εξέφρασε την ευχή ο Μίλτος και ο Χρήστος να μεσητεύσουν για τον Κώστα Παπακώστα, η προσφορά του οποίου στην πατρίδα ήταν ανεκτήμητη. Αποκάλυψε ότι η ίδια ζήτησε δύο φορές από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να απονείμει χάρη στον πρώην Υπουργό Άμυνας. Και μάλιστα έστειλα και δύο επιστολές στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό επειδή. Αλλά σας είπα, η χάρη δεν ήταν για τον Παπακώστα, για να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Η χάρη ήταν για να γλιτώσουν τους δικούς τους εαυτούς. Εάν έκανε κάποια βήματα, η χάρη ήταν έτοιμη στο συστάρι. Ο ίδιος δεν θέλησε με τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο του και τις ενέργειές του να ονομάσει από ποιους έπαιρνε οδηγίες. Και σας το ξαναλέω, μέχρι τελευταία στιγμή κάναμε ένα αγώνα να πει κάτι, να εξηλαιωθεί, να συγχωρεθεί, να φύγει χωρίς εκκρεμότητες και με κλειστούς λογαριασμούς. Αναφορικά με αυτά που λέει η κυρία Πόμπη, δεν μπορώ να γνωρίζω εάν στέλεγε στον πρόεδρο τέτοια επιστολή. Αλλά με εκπλήξει, διότι μετά από τις δηλώσεις του πρόεδρου, νομίζω η ίδια έχει δηλώσει ότι αφού είναι άρρωστος, καλύτερα να μείνει στο νοσοκομείο. Η μητέρα των διδήμων είπε ότι ξέρει τι σημαίνει θάνατος και ευχήθηκε κουράγιο στους συγγενείς για να μπορέσουν να κάνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες και να βρουν τους υπευθύνους για το θάνατο του αγαπημένου τους και, όπως είπε, θα είναι μαζί τους.